Ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου βρίσκεται αυτή την ώρα το 33χρονο Ανογιανό, ο οποίο κατηγορείται για το βιασμό μια 32χρονη γυναίκα χθε το βράδυ στα Ανόγια. Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει την ορεινή κομμόπολη του Μιλοποτάμου διαδραματίστηκε σύμφωνα με τα έω τώρα στοιχεία τη ελληνική αστυνομία χθε στην διάρκεια τη νύχτα. Ζωντανή σύνδεση με το Ρέθυμνο και τη Στέλλα Μαθιουδάκη, η οποία παρακολουθεί τι εξελίξει και θα μα μεταφέρει όλε τι τελευταίε πληροφορίε. Στέλλα. Νικολέτα, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι από τις 7.30 το απόγευμα έχει περάσει το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου και βρίσκεται στο γραφέα του εισαγγελέα Ρεθύμνου, 33χρονος ανεογενός, που κατηγορείται ότι χθες το βράδυ βίασε μια 32χρονη κοπέλα, η οποία βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τον σύντροφό της. Θα πρέπει να σας πω ότι ο 33χρονος άνδρας παραπέμφθηκε με βάση τη δικογραφία με το αδίκημα του βιασμού. Μένει να δούμε τι κατηγορία θα του απαγγείλει, τι ποινική δίωξη θα ασκήσει ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του. Ενώ από την πρώτη στιγμή που ήταν γνωστό ότι θα μεταφερθεί στο δικαστήριο Ρεθύμνου, συλλογικότητες από το Ηράκλειο βρίσκονται στο σημείο όπου έχουν υψώσει πανό και κατά την είδαμε είσοδο και τα του 33χρονου στο δικαστικό μέγαρο φώναξαν. Ακριβώς, φώναξαν συνθήματα, με συγχωρείτε, κατά της αποτρόπαιας αυτής πράξης του βιασμού. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και να πούμε ότι οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει και που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, και μιλάμε για επιβεβαιωμένες πληροφορίες της Κρήτη TV, αναφέρουν ότι η 32χρονη κοπέλα μαζί με τον σύντροφό της ήρθαν από την Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Χθες το απόγευμα μετέβησαν στα Νόγια προκειμένου να συμμετέχουν στις εορταστικές, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που ήταν σε εξέλιξη στο χωριό. Κάποια στιγμή το ζευγάρι κάθισε σε μία ταβέρνα. Μαζί τους βρέθηκαν και άλλοι άνθρωποι, κάτοικοι της περιοχής, ανάμεσα στους οποίους φέρεται να ήταν και ο 33χρονος. Το ζευγάρι αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της παρέας φέρεται να κατανόλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα η γυναίκα κάποια στιγμή να δηλώσει στα μέλη της παρέας την αδιαθεσία της, τη δυσφορία της εξαιτίας του αλκοόλ. Και τότε, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει η ίδια στις αρχές, ο 33χρονος φέρεται να προθυμήθηκε και να προσφερθεί να τη μεταφέρει στο κέντρο υγείας Ανογείων. Όταν έφτασε η γυναίκα γύρω στις 4 τα ξημερώματα στο κέντρο υγείας, οι γιατροί διαπίστωσαν, το πρώτο που τους έκανε εντύπωση ήταν ότι η γυναίκα δεν φορούσε εσώρουχο, ενώ έφερε ίχνη στο σώμα της από σεξουαλική πράξη που ενδεχομένως να έδειχνε και βιασμό. Αυτό ήταν που τους θορύβησε. Άμεσα ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές και έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά της στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και έγινε. Θα πρέπει να πούμε ότι η γυναίκα, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές, αναγνωρίζει και θυμάται τον άνθρωπο ο οποίος την μετέφερε στο κέντρο υγείας, λέγοντας, φέρεται να λέει χαρακτηριστικά, πως ήταν ο 33χρονος. Στο μεσοδιάστημα από το σημείο που βρίσκονταν μέχρι το κέντρο υγείας, η γυναίκα φέρεται να ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα βιασμού, κάτι το οποίο μένει να δούμε τι θα δείξει και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Μένει όμως τις επόμενες ώρες να αποσταλεί στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου, που έχει αναλάβει την υπόθεση. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι ο 33χρονος, αφού αναζητήθηκε από τις αρχές και πλέον συνελήφθη, ο ίδιος οι πρώτες κουβέντες που ανέφερε ήταν ότι συνευρέθηκε με τη γυναίκα, όμως με τη θέλησή της, με τη συνένεσή της, όπως φέρεται να είπε χαρακτηριστικά. Μένει όμως, ωστόσο, ξαναλέω, να δούμε το πόρισμα του ιατροδικαστή, τι ακριβώς αναφέρει. Κρατάμε την κατηγορία του βιασμού, βάση της οποίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα. Μένει να δούμε τι ποινική δίωξη θα ασκήσει ο εισαγγελέας. Ενώ, κλείνοντας, μόνο να αναφέρω ότι η γυναίκα, η οποία επρόκειτο αυτή την ώρα που μιλάμε συγκεκριμένα να ήταν στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου προκειμένου να δώσει πληρωματική κατάθεση, επέλεξε τελικά να μην έρθει στο Ρέθυμνο, να μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, να καταθέσει στους αστυνομικούς του Ηρακλείου, όπου στη συνέχεια θα διαβάσουν την κατάθεσή της υπηρεσιακά στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου, που έχει αναλάβει τη σχετική προανάκριση. Κλείνοντας μόνο, Νικολέτα, να πω ότι πέριξ του δικαστικού μεγάρου αλλά και του αστυνομικού βρίσκονται και συγγενείς του 33χρονου. Λοιπόν, Στέλλα, φυσικά παρακολουθείς τις εξελίξεις, εφόσον κατά τη διάρκεια του δελτίου μας εξέλθηκε ο 33χρονος και έχεις και εσύ περισσότερες πληροφορίες. Φυσικά διακόπτουμε και μας ενημερώνεις ξανά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέλλα Μαθιουδάκη, προς το παρόν.